Στην πραγματικότητα γεννήθηκε μια νέα χρυσή ιστορική επέτειος για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για την αντιφασιστική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Χάρη στο αίμα αυτού του παιδιού, του παλικαριού από το Κερατσίνι, του Παύλου Φίσα, ποτίστηκε για μια ακόμη φορά το αιωνόβιο δέντρο της δημοκρατίας. Και από χτες, χάρη και στον αγώνα τον νομικό, τον κοινωνικό, τον συλλογικό, τον πολιτικό, τον δημοσιογραφικό όλων των προηγούμενων ετών, είναι επιτέλους καταδικασμένη η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Με βάση τον παλαιότερο ποινικό κώδικα, η Χρυσή Αυγή και τα ηγετικά της στελέχη, τα οποία επρόκειτο να καταδικαστούν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και για τη διεύθυνση αυτής, επρόκειτο να στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα μόνο μετά από αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή μόνο μετά το τριτοβάθμιο επίπεδο δικανικής κρίσης. Με βάση λοιπόν τον παλαιό ποινικό κώδικα, δεν θα μπορούσε η Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της να στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με τη χθεσινή απόφαση, όπως αυτή τελικά θα εξειδικευτεί με βάση τις ποινές που θα αποδοθούν. Με βάση το νέο ποινικό κώδικα, η νομοπαρασκευαστική επιστημονική επιτροπή που το συνέταξε έχει διατυπώσει την άποψη ότι η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων άπτεται της εκλογικής νομοθεσίας, δηλαδή κατεξοχήν ζήτημα αρμοδιότητας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών. Επειδή οι περιστάσεις είναι εξαιρετικές και πάρα πολύ σπουδαίες και σημαντικές, διατυπώνω εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας και όλης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας προς τον Υπουργό Εσωτερικών την πρόταση μέχρι το μεσημέρι να καταθέσει τροπολογία για τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Και ενημερώνω και τον κύριο Υπουργό και το Σώμα και τους φίλους και ορισμένους φίλους παλαιότερα μελών της Χρυσής Αυγής και απόψεων της Χρυσής Αυγής που φωνασκούν τώρα ότι παρακαλώ αν δεν το κάνει μέχρι το μεσημέρι, μην με αναγκάσετε να ονοματίσω συναδέλφους. Εάν δεν το κάνει καλό μέχρι το μεσημέρι, τότε θα καταθέσουμε εμείς δική μας βουλευτική τροπολογία, η οποία θα ζητήσουμε να γίνει αποδεκτή.